αφαιρολογήθηκα και στις προτάσεις που έκανα, όλες γίνανε αποδεκτές. Όλες οι προτάσεις που έκανα με την εξής έννοια, ότι επειδή ο Κοβεντάριος, η βιβλιοθήκη, είναι ένα διαμάντι της Ελλάδος και ένα διαμάντι το οποίο θα πρέπει να φταίνει συνεχώς, θα πρέπει να μην είναι ένας κλειστός χώρος, θα πρέπει να λειτουργεί, όπως είπα στον κύριο Εμβαλωτή, και τα Σάββατο, και το Σάββατο και την Κυριακή ως χώρος για μελέτη, για δρόμενα. Εδώ οι βουλευτές, οι δύο που χαίρομαι που είναι παρόντες και αν ουσιαστικά θέλουμε να βοηθήσουμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε με προσωπικό. Έτσι ώστε οι εκφράσεις αυτές που διατυπώσαμε να τις κάνουν πράξη. Η βιβλιοθήκη θέλει προσωπικό. Αυτό, αν γίνει, το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά από 10-15 χρόνια και θα καταλάβετε τι εστί ένας φάρος όπως είναι αυτός της Κοβεντάριου. Οι δραστηριότητες οι οποίες πρόκειται να γίνουν εδώ στην Κοβεντάριο είναι αρκετές. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο και με την Αντιπρόεδρο και την Διευθύντρια της Κοβεντάριου. Θα ανακοινωθεί, θα υπάρχουν πάρα πολλά δρόμενα από ειδικούς επιστήμονες. Θα σας πει και ο κύριος Εμβαλωτής τις προτάσεις οι οποίες έχουν πει και στον Δήμαρχο. Καθώς επίσης οι ιδέες οι οποίες έχουν προκύψει μετά από συζήτηση, όπως αυτή που θα σας πω, ήταν μια πρόταση, μια σκέψη του Δημάρχου την Παρασκευή, όταν μιλούσε στη συνέντευξη που είχε δώσει για τη Μύρτιδα, είπε ότι το 2023 είναι 100 χρόνια που θα εορταστεί εδώ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη η Κοβεντάριος και η Δημοτική Βιβλιοθήκη που έχει αυτή τη μεγάλη ζωή. Και